Ελάτε, κυρία μου. Το όνομά σας και την ερώτησή σας. Ονομάζομαι Γεωργίου Πένη και είμαι δημόσιος υπάλληλος. Εργάζομαι στον μεγαλύτερο ασφαλιστικό φορέα, στο ΙΚΑ. Και σήμερα η Ομοσπονδία Εργαζομένων ανακοίνωσε και παίχτηκε πολύ πριν από την κατάσταση της Ισπανίας ότι το ΙΚΑ για να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του χρειάζεται 1,4 δις. Το οποίο λόγω του ότι έχουν μειωθεί θέσεις εργασίας και υπάρχει αδυναμία εισπράξεων, δεν γνωρίζει από πού θα το βρει. Εσείς, σαν Πρωθυπουργός, τι θα κάνετε για να υπάρξει απρόσκοπτη χορήγηση των συντάξεων και των διαφόρων παροχών που δίνει ο μεγαλύτερος οργανισμός αυτή τη στιγμή? Ευχαριστώ. Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε. Κοιτάξτε κάτι, εγώ πιστεύω ότι ένα κράτος σύγχρονο ευρωπαϊκό πρέπει να έχει κοινωνική αλληλεγγύη και για να την έχει πρέπει να έχει ευελιξία και αποτελεσματικότητα. Τα μέτρα τα οποία είπα προηγουμένως, παράδειγμα με το 30% και το 25%, αποδεικνύουν ευελιξία. Αυτό που μίλησα για επενδύσεις αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα και την αποφασιστικότητα, ότι πρέπει κάτι να αλλάξει. Στο θέμα της κοινωνικής αλληλεγγύης υπάρχει το πρόβλημα με τον προϋπολογισμό. Θέλω να σας πω την αλήθεια ότι για μένα ένα πολύ μεγάλο τμήμα αυτού του προβλήματος θα διασωθεί εάν τα 11,6 τα οποία ήταν να πληρωθούν αμέσως περάσουν σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα στο μέλλον. Όμως, ζητήματα όπως είναι οι συντάξεις και οι ασφαλίσεις δεν μπορεί ούτε να παίζουν ούτε να περιμένουν. Επομένως, το μόνο που μπορώ να σας πω ξεκάθαρα είναι ότι θα κάνω ό,τι είναι δυνατόν και περνάει από το χέρι μου προκειμένου αυτό το πράγμα να το διασώσω με κάθε τρόπο. Σας θυμίζω ότι όταν τη μία εκείνη η μέρα ανακατεύτηκα στα πραγματικά εσωτερικά της κυβέρνησης και Καρατζαφέρης και εγώ και Παπανδρέου και τα λοιπά τότε με τον Παπαδήμο προκειμένου να δούμε το θέμα των 650 εκατομμυρίων περικοπών που πρόκειται να κάνουμε σε συντάξεις έγινε παρέμβαση μεγάλη. Πρώτα απ' όλα δεν κόπηκε ο 13ος και 14ος μισθός που επρόκειται να τον κόψουν. Και δεύτερον το 650 έγινε 325 δια του 2. Με οδυνηρές συνέπειες για πολύ κόσμο. Το δέχομαι, σίγουρα. Έπρεπε, εγώ λέω, και κοιτάω την Ελλάδα, να γίνει το κούρεμα. Αλλιώς ήμασταν δραχμή, θάνατος. Επομένως αυτό το μόνο μπορώ να σας πω είναι ότι θα γίνει με κάθε τρόπο προσπάθεια προκειμένου αυτά τα χρήματα να βρεθούν. Μάλιστα. Θα κοπούν από αλλού, από περικοπές. Από το σπάταλο κράτος το οποίο υπάρχει και ζει ακόμα και μεγαλουργεί. Τι θέλω εγώ από το σπάταλο κράτος? Θέλω να μου δοθεί ένα διάστημα ενός έτους τουλάχιστον, προκειμένου να εντοπιστούν εκείνες οι συγκεκριμένες οι εστίες μόλυνσης που υπάρχουν είτε από διαφθορά, είτε από ασυνέπεια, είτε από γραφειοκρατία. Και να σας πω ένα παράδειγμα, δεν θέλω να επιστρέφω σε όρους οικονομολογικούς, αλλά υπάρχει ο λεγόμενος προϋπολογισμός των μηδενικού υπολογισμού, το zero base budget, μηδενικής βάσεως, προϋπολογισμός μηδενικής βάσεως, όπου ξεκινάς και παίρνεις τον κάθε κωδικό και λες αυτός ο κωδικός γιατί υπάρχει στο Υπουργείο Έρευνας. Δεν χρειάζεται, μπορώ σε έκτακτες καταστάσεις που ζούμε σήμερα, το σβήνω και αθροίζω και μαζεύω προκειμένου ό,τι μπορέσουμε να δώσουμε εκεί που πρέπει. Το θέμα είναι το κράτος να αξιολογήσει προτεραιότητες και να προχωρήσει στην επίλυση τέτοιου είδους θεμάτων που είναι θέματα κοινωνικής αλληλεγγύης. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Το όνομά σας και την ερώτηση. Καλησπέρα. Κύριε Πρόεδρε, από εδώ. Καλησπέρα. Μπραντίτσας Γιώργος, λέγω. Μην δουλειάμε κατασκευές σκηβών. Κύριε Πρόεδρε, εγώ θα επιμείνω λίγο στο θέμα της Siemens, γιατί θεωρώ ότι είναι η μεγαλύτερη ντροπή που έχει νιώσει το δικό μας το κράτος τα τελευταία τουλάχιστον 50 χρόνια. Είπατε προηγουμένως ότι πήραμε 400 περίπου εκατομμύρια. Αυτό δεν είναι αληθές, είναι γύρω στα 270. Το μικρόφωνο πιο κοντά σας παρακαλώ. Είναι γύρω στα 270, από τα οποία τα 80 είναι συμψηφισμός χρημάτων που τους χρωστούσαμε. 90 είναι κάποιες δραστηριότητες, υποτροφίες και κάποια άλλα πράγματα μαζί με σεμινάρια για το πώς θα αντιμετωπίσουμε διαφθορά. Είναι η δική αυτή προφανώς. Και 100 υποσχέσεις για κάποια μελλοντική επένδυση κτλ. Το πρώτο που έπρεπε να έχουμε κάνει σαν κράτος είναι να έχουμε κοστολογήσει ποια είναι η ζημιά μας. Και ποιοι θα το κάναν αυτό? Κάποιοι προφανώς εμπειρογνώμονες, το οποίο δεν κάναμε ποτέ. Ένα το κρατούμενο. Έχετε άδικο.
Το αποτέλεσμα το οποίο βγήκε από την Επιτροπή Βαλινάκη, του ΣΥΦ του Βαλιβάκη. Ναι, Βαλιβά... είναι Εξεταστική Επιτροπή, δεν είναι εμπειρογνώμονες οι βουλευτές. Δεν υπέγραψε κάποιος άνθρωπος εμπειρογνώμονας. Τότε οι εμπειρογνώμονες, η Αμερικανική εταιρεία των εμπειρογνωμόνων, πώς έβγαλε τα αποτέλεσμα. Αφήστε με να το συνεχίσω λίγο και θα το. Εγώ είμαι υπέρ, δεν θέλω να λέμε. 1,5 με 2 εκατομμύρια ευρώ κοστολόγησε η Επιτροπή της Βουλής τη ζημιά του δημοσίου. Πώς είναι δυνατόν το δημόσιο να έρχεται και να υπογράφουν βουλευτές ότι η ζημιά αυτή ήταν περίπου στα 270, τα οποία είναι υποσχέσεις. Τα 80 είναι συμψηφισμός, τα άλλα είναι υποσχέσεις. Και μάλιστα υποψήφιος βουλευτής δικό σας τώρα, ο κύριος Μαρκογιαννάκης, την ημέρα της ψήφισης είπε ότι θα πάρει όλα τα πρακτικά, θα τα πάει στον εισαγγελέα, γιατί διαπράττεται απιστία. Αλλά τότε ανήκε στο κόμμα της κυρίας Μπακογιάννη. Το πρώτο πράγμα που έπρεπε να έχετε κάνει είναι να ξεδιαλύνετε το τοπίο με τη διαφθορά. Εγώ φτιάχνω κήπους. Όταν πάω να φτιάξω ένα κήπο, το πρώτο πράγμα που κάνω είναι παίρνω φαράσι, φτιάρι, γκασμά, τσάπα, να πετάξω τα μπάζα. Δεν μπορείτε να φυτέψετε λουλούδια και άνθη και γκαζόν πάνω σε μπάζα. Το πρώτο πράγμα που έπρεπε να έχει κάνει, όχι εσείς, όλοι σας άπαντες, το πρώτο πράγμα, και όχι να κυκλοφορεί ο Χριστοφοράκος να πίνει καφέ. Είναι δυνατόν ένα κράτος να υποτάσσεται σε μια εταιρεία, ένα ανεξάρτητο κράτος σε μια εταιρεία, πώς είναι δυνατόν να γίνεται αυτό, πώς το επιτρέπετε να γίνεται αυτό, όχι εσείς μόνο, μιλάω σε εσάς τώρα γιατί σας έχω απέναντί μου, όλοι σας. Πώς είναι δυνατόν να επιτρέπετε σε ένα κράτος να υποτάσσετε σε μια εταιρεία που θα της είχατε αλλάξει τα φώτα. Σας απήντησα προηγουμένως ότι υπάρχει ξεκάθαρα. Δεν υπάρχει. Ανοιχτό... Θα μπορούσατε να τους έχετε φρενάρει από διαγωνισμούς στην Ευρώπη τα πάντα. Έχετε τρομερή δύναμη σαν κράτος. Αρκεί να το καταλάβετε και να την εξασκήσετε και να λειτουργείτε προς συμφέρον το δικό μας. Τελειώστε για να απαντήσει. Είναι δυνατόν. Σας είπα προηγουμένως. Κοιτάξτε, δεν είμαι ούτε δικαστής. Ούτε εισαγγελέας. Προσέξτε. Δεν είναι θέμα, δεν δικάζουμε κανέναν. Εσείς έχετε την κατεύθυνση, δίνετε την κατεύθυνση. Δεν είναι δυνατόν μια εταιρεία και μάλιστα να μας παρακολουθεί ο Φούκτελ, ο αρμόδιος για θέματα της Ελλάδας, ο Γερμανός από τη Βουλή. Αν είναι δυνατόν, δηλαδή ψηφίσαν τα παιδιά υποτακτικοί και ο άλλος ήταν στην εξέδρα και έβλεπε. Και καλείτε εμένα να πληρώσω τώρα αυτόν, εσάς τον εαυτό σας. Και κάνετε αυτά τα χαρίσματα. Να απαντήσει. Και το πιο βασικό, μα δεν έχετε κάνει, δεν έχετε ξεδιαλύνετε επιτέλους το τοπίο. Είμαστε σοβαρό κράτος. Τελειώσαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο 4 και δεν ξέρουμε πόσο μας κοστίζουν. Πείτε μου πόσο μας κοστίζαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Τι να συζητάμε από εκεί και πέρα, αν θα έχουμε ευρώ ή δραχμή. Παρακαλώ κύριε Πρόεδρε. Προσέξτε να σας πω κάτι. Εάν θέλετε να πάμε από το 4 για παράδειγμα, εγώ δεν ήμουν βουλευτής έτσι. Αλλά προσέξτε ένα λεπτό, αλλού το πάω. Εσείς λέτε ότι υπάρχει ένα θέμα με την δικαιοσύνη. Εγώ σας λέω ότι το προπύργιο, ο πυλώνας, το σταθερό σημείο στη Νέα Δημοκρατία αύριο θα είναι η δικαιοσύνη. Γιατί δεν ήταν μέχρι τώρα. Προσέξτε κάτι. Εγώ όμως έχω να σας πω, ακούτε κάτι, ο Βολτέρος λέει ο καθένας να καλλιεργεί τον κήπο του. Δεν είπε για το δικό σας κήπο ο Βολτέρος. Για όλους τους κήπους λέει. Δεν με βάζετε εμένα λοιπόν κάτι τόσο ότι είμαι εγώ. Ένα λεπτάκι. Λέω λοιπόν ότι πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι εγώ αυτό το πέρασα και συμβολικά. Αν είδατε πρώτο βουλευτή επικρατείας, έβαλα τον πρόεδρο δικαστών και εισαγγελέων. Από πού το έβαλα αυτό? Ήμουν εγώ πουθενά μπλεγμένος με αυτή την υπόθεση ή με οποιαδήποτε άλλη υπόθεση πουθενά. Γιατί το έβαλα? Το έβαλα προκειμένου να προφυλαχθεί η Ελλάδα από τέτοιου είδους συμπεριφορές. Τις οποίες και εγώ απεχθάνομαι το ίδιο με εσάς. Και το γαμώτο το δικό σας το έχω εγώ επί 100. Γιατί τα ακούω. Προσέξτε, μισό λεπτό. Αν θέλετε να απαντήσω. Μισό λεπτό. Την εξουσία, εν πάση περιπτώσει, τη βάλουμε πια την εξουσία η δικιά μου με την αυτή. Τώρα μην μπερδευόμαστε. Εντάξει, μην μπερδευόμαστε. Η τελευταία μου εξουσία ήταν υπουργός πολιτισμού. Ακούστε, να βάζουμε τα πράγματα όπως είναι. Σας λέω ότι την ώρα που μου δόθηκε εξουσία να κάνω ψηφοδέλτιο επικρατείας, και το ψηφοδέλτιο επικρατείας είναι, αν θέλετε, επειδή ο Έλληνας ζει και τρέφεται με σύμβολα. Εσείς προηγουμένως συμβολήσατε τον κήπο σας με 10 πράγματα. Εγώ μπορώ να συμβολήσω αυτό που αγαπάω και θέλω με τους ανθρώπους που βάζω επικεφαλής. Έβαλα νούμερο ένα άνθρωπό μου
στο ψηφοδέλτιο του επικρατείας για να σηματοδοτηθεί η αξία εκείνου που ξέρει καλύτερα αυτός ο άνθρωπος, τον Μπάμπη τον Αθανασίου που είναι ο πρόεδρος δικαστών εξαγγελών. Γιατί τον έβαλα? Για να μην δοθεί η δυνατότητα σε ανθρώπους σαν και εσάς, που δικαίως σήμερα εξανίστανται, να μην υπάρχει αύριο αυτή η δυνατότητα. Και είναι το μόνο που μπορώ να σας υποσχεθώ. Δεν μπορώ να πω παραπάνω για μια υπόθεση την οποία όσα γνώριζα και καλά που τα ήξερα κιόλα αυτά, γιατί δεν ήμουνα εκείνη την ώρα εγώ ο αρμόδιος, τα ήξερα γιατί έπρεπε να τα παρακολουθώ. Σας έδωσα τις απαντήσεις που μπορούσα να δώσω. Μα σας είπα δεν έκλεισε. Δεν έκλεισε ούτε σε επίπεδο ποινικό, ούτε σε επίπεδο αστικό. Εντάξει. Παρακαλώ. Καλυβάς Γιάννης λέγομαι, άνεργος. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, εγώ ήθελα να σας κάνω δύο ερωτήματα. Ασκείται εδώ το τελευταίο καιρό μια τρομοκρατία, όπως είπατε εσείς προηγουμένως, Ευρώπη ή δραχμή. Εγώ λοιπόν έχω να σας πω το εξής. Δεν κάνετε την ερώτησή σας. Θα σας δώσω αμέσως το χρόνο για την ερώτηση, αλλά παίρνω αφορμή από την πρώτη σας φράση. Κύριε Πρόεδρε, έχω δεχθεί δεκάδες μηνύματα όση ώρα μιλάμε στο διαδίκτυο για το διαφημιστικό της Νέας Δημοκρατίας με τα παιδιά. Υπάρχει η ένσταση. Παρακαλώ. Σας παρακαλώ πολύ. Έχω δεχθεί. Εσείς είστε πολύ Νέα Δημοκράτης, ρε παιδί μου. Έχω δεχθεί μηνύματα για το ότι χρησιμοποιήθηκαν παιδιά για να περάσει η Νέα Δημοκρατία το πολιτικό της μήνυμα και πάρα πολλοί από αυτούς που μου στέλνουν μηνύματα λένε ότι αυτό δεν είναι δεοντολογικά σωστό. Θέλω το σχόλιο σας γι' αυτό πριν κάνει ο φίλος μας την ερώτησή του. Να απαντήσω. Στα παραμύθια του Άντερσεν υπάρχει κάποια στιγμή ο βασιλιάς που ντυνόταν πάρα πολύ ακριβά με πολύτιμα ρούχα, πλουμιστός βασιλιάς, και ο οποίος κάποια στιγμή τον έπεισαν οι ράφτες του ότι του είχαν βάλει το πιο ωραίο ρούχο πάνω του και δεν είχε ρούχο καθόλου, βγήκε γυμνός. Και βγήκε στην πολιτεία του και όλοι έλεγαν μπράβο βασιλιάς, τι ωραίος που είναι ο βασιλιάς κτλ. Και βγήκε ένα παιδάκι και είπε το περίφημο που έχει μείνει: ο βασιλιάς είναι γυμνός. Και τότε πίστεψαν όλοι. Γιατί? Γιατί ήταν η αθωότητα του παιδιού. Το παιδί λοιπόν μπορεί να κάνει τις πιο αθώες και τις πιο ταυτόχρονα σκληρές δηλώσεις, τοποθετήσεις, θέσεις, κουβέντες. Ένα τέτοιο παιδάκι είναι αυτό το οποίο μιλάει στο συγκεκριμένο. Και δεν καταλαβαίνω γιατί το κλαμπ της δραχμής, εκείνοι οι οποίοι ενοχλήθηκαν από το γεγονός ότι φωτογραφίζεται ο θάνατος του ευρώ εάν συμβούν ορισμένα πράγματα, έχουν τόσο πολύ εκνευριστεί από αυτό το πράγμα. Ή πρέπει να είναι καταπληκτική αυτή η διαφήμιση, που για μένα είναι, ή θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι πρώτα απ' όλα, κύριε Χατζηνικολάου, επειδή και εσείς έχετε τα χρονάκια σας τα λίγα στην πολιτική, θα θυμάστε την Ανούλα του Ανδρέα Παπανδρέου, που την έβγαλε μπροστά στην εξέδρα και χειροκρόταγε 1.000.000 κόσμος. Εγώ και στο ΣΥΡΙΖΑ έχω δει νέα παιδιά να παίζουν, δεν νομίζω ότι θα πρέπει τους νέους να τους υποβαθμίσουμε σε αυτό το σημείο. Ελάτε. Λοιπόν, όπως έλεγα και προηγουμένως, λοιπόν, υπάρχει τώρα αυτή τη στιγμή το σλόγγαν «Ευρώ πάση θυσία». Και εγώ ρωτάω, ευρώ ή ανεργία, ευρώ ή συνανθρώπους μας χωρίς φάρμακα, ευρώ ή αυτοκτονίες, ευρώ ή νεολαία και τελικά ευρώ ή Ελλάδα. Πρώτο ερώτημα. Και ένα δεύτερο, παρακαλώ. Να απαντήσει σε αυτό και θα κάνετε και το δεύτερο. Κρατήστε το μικρόφωνο. Πρώτον. Είναι πολύ καλό το ερώτημά σας. Έχουμε αυτή τη στιγμή μπροστά μας μια κατάσταση, την οποία την περιγράφουμε όλοι με τα πιο μελανά γράμματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι η κατάσταση δεν μπορεί να χειροτερέψει. Εάν αυτή τη στιγμή φύγουμε από το ευρώ, θα έχουμε μια υποτίμηση με την καινούρια δραχμή, το όποιο νόμισμα, που θα είναι της τάξης τουλάχιστον του 70%, θα έχουμε μια ανεργία η οποία θα αυξηθεί απότομα και άμεσα γύρω στο 20%, θα έχουμε φυγή καταθέσεων, θα έχουμε τις τράπεζες που θα πέσουν έξω, θα έχουμε προβλήματα τεράστια με τις εισαγωγές μας σε κέρια θέματα όπως αυτά που αναφέρατε, δηλαδή το καύσιμο, τα φάρμακα κτλ. Και φοβάμαι ότι αυτό ως εξέλιξη είναι επί 100 χειρότερο από αυτό που υπάρχει σήμερα. Και για έναν επιπλέον λόγο, ότι τότε πια θα είσαι τελείως μόνος σου,
θα έχεις φύγει από τους παραδοσιακούς συμμάχους, δεν θα έχεις κανέναν κάπου την κεφαλή κλείνει, να το πω έτσι, ενώ σήμερα έχεις μια κατάσταση που κατά την άποψή μου είναι δυνατόν να αλλάξει και ιδιαίτερα είναι δυνατόν να αλλάξει, και εδώ αν θέλετε εγώ αισθάνομαι την ανάγκη να χαμογελάσω, γιατί η Ευρώπη αλλάζει. Και η Ευρώπη αλλάζει και δεν το βλέπετε σε μια χώρα απλά που θα ζητούσαμε τη συνδρομή της, το Λουξεμβούργο, οι παραδοσιακοί φιλέλληνες κτλ. Εδώ αλλάζει η Γαλλία. Εδώ αλλάζει ο άξονας, ο στυλοβάτης, ο γαλλογερμανικός που λέγαμε της Ευρώπης. Το ένα κομμάτι τους έφυγε. Μέσα στην ίδια τη Γερμανία μιλάνε για την ανάγκη ανάπτυξης. Άλλο αν τώρα ήρθε ο αρχηγός ενός κόμματος και πήγε και τον είπε Ολανδρέου, τον κύριο Ολάν. Εγώ δεν είμαι σοσιαλιστής. Ο κύριος Ολάν θα ήταν ο καλύτερός μου φίλος σήμερα. Διότι είπε αυτό το οποίο νοσταλγώ, ποθώ να ακούσω από όλη την Ευρώπη, που λέγεται παιδιά προς Θεού, όχι άλλη ανεργία, όχι άλλο συσταλτικό μέτρο, δώστε επιτέλους, κόψτε το φρένο και δώστε το δικαίωμα να απογειωθεί το σύστημα. Κάντε σύντομα και την άλλη ερώτηση. Ό,τι και αν λέτε εσείς όμως, ο κύριος Σόιμπλε βλέπω ότι επιμένει στις δικές του προτάσεις. Ποιος? Ο κύριος Σόιμπλε. Επιμένει στις δικές του προτάσεις να τηρήσουμε όπως ακριβώς κάναμε τη Δανειακή Σύμβαση. Εσείς ψηφίστε Σόιμπλε. Εγώ ψηφίζω Μοσκοβισή. Εσείς όμως θα είστε πρωθυπουργός, όχι σε μια κατεχόμενη πιστεύω χώρα. Δεύτερον, θα ήθελα να σας πω ότι λέτε για επαναδιαπραγμάτευση. Λοιπόν, αυτό προϋποθέτει και τις δύο πλευρές. Η άλλη πλευρά θα κάτσει να επαναπραγματευτεί μαζί σας. Και το δεύτερον, αν οι άλλοι δεν δεχτούν, εσείς τι θα κάνατε? Θα ζητάγατε τη βοήθεια της Ρωσίας ή της Κίνας προκειμένου να βγούμε από την έξοδο από την κρίση? Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Εάν είδατε, γιατί η ερώτηση είναι σοβαρή και κουμπάει αυτή τελευταία ιδιαίτερα και ζητήματα άλλα πολύ ευαίσθητα. Εγώ, το όνομά σας, συγγνώμη. Καλημέρα, κύριε, εγώ ο Γιάννη, μια που μιλάμε, Γιάννη Θαντώνης. Εγώ θεωρώ ότι το ζήτημα που λέγεται παγκοσμιοποίηση, στο θέμα που λέγεται πρόβλημα ελληνικό σήμερα, είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Πήγα στο Ισραήλ και πήγα στη Ρωσία ακριβώς για να βοηθήσω ελληνικά προβλήματα. Δεν είναι αυτή στην Ευρώπη. Κανένας από τους δύο δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αν είχα χρόνο, θα είχα πάει και στην Κίνα. Είδα όμως εδώ πολλούς Κινέζους. Και απόψε, αν θέλετε να μάθετε, εγώ έχω αργότερα να δω Κινέζο. Απόψε. Μπορεί ο Νίκος να βάλει κάποιον να με δει που θα πάω. Γιατί είναι σημαντικό αυτό? Είναι σημαντικό διότι οφείλω να σας πω ότι μιλώντας με τον Ρώσο και με τον Κινέζο, η άποψή τους δεν ήτανε απλά να βοηθήσουμε. Ήτανε ελάτε μαζί να κάνουμε μαζί πράγματα. Δηλαδή, από το σιδηρόδρομο μέχρι οπωροκυπευτικά, μέχρι ζητήματα σχετικά με τον τουρισμό. Θα πρέπει να ξέρετε ότι στην Κίνα, για παράδειγμα, πρώτη επιλογή Παρίσι, τρίτη επιλογή τα ελληνικά νησιά για να παντρεύονται. Με τη Σαντορίνη πρώτη. Τι είναι το σημαντικό από αυτό που λέω? Ότι δεν μου μιλήσανε με γλώσσα μη ευρωπαϊκή ως προς τα ζητούμενά τους. Ο Ρώσος, για παράδειγμα, ενδιαφέρεται, σας το λέω ανοιχτά, για το ζήτημα που λέγεται ΟΣΕ. Ο Κινέζος ενδιαφέρεται να πάρει και άλλο από τον Πειραιά. Το θέμα δεν είναι να τα δίνεις όπως, το θέμα είναι να τα βάζεις σε ένα σκεπτικό, να κάνεις μια λογική επένδυση στο μέλλον και πάνω απ' όλα, σε αυτό που λέγεται ιδιωτικοποίηση, ό,τι ταλαβέρι έχεις με τον όποιο Κινέζο και τον όποιο Ρώσο, και τότε θα σου δώσει και αυτός εκεί που πρέπει. Ο Ρώσος, μην κάνετε λάθος, έδωσε στην Κύπρο. Στην πιο κρίσιμη προηγούμενη φάση την έδωσε στην Κύπρο κάτι ο Ρώσος, νομίζω 5 δις, και τους έβγαλε από ένα πρώτο πρόβλημα που είχαν. Το θέμα όμως είναι όταν τον πιάνεις τον επενδυτή να του πεις: άκου να σου πω, φιλαράκο, εγώ δεν θέλω να έρθεις απλώς να βάλεις τα λεφτά σου και να πάρεις μετοχές μου. Εγώ θέλω να έρθω να έρθεις να επενδύσεις. Το λέω αυτό για παράδειγμα για τον ΟΣΕ. Προσέξτε το ΟΣΕ, γιατί μια που το έφερα να το λύσουμε κιόλας. Η Τρενοσέ σήμερα έχει αρχίσει και βγάζει χρήματα. Εμείς δεν πρόκειται να δώσουμε δίκτυα. Δίκτυα δεν δίνουν πουθενά στον κόσμο, παραμένουν ελληνικά. Αλλά ο λεγόμενος λειτουργός, ο operator του ζητήματος η Τρενοσέ, δεν μπορεί σήμερα να επενδύσει, γιατί δεν έχει χρήμα να επενδύσει. Γιατί δεν έχει χρήμα, γιατί δεν έχουμε για τους βαρέους ασθενούντες. Έχουμε για Τρενοσέ, βεβαίως όχι. Αυτό το χρήμα πρέπει να το βάλει ο επενδυτής. Ο Ρώσος, ο οποίος ήρθε σε μένα και με είδε,
μου είπε ότι εγώ ακόμα και για τα δίκτυα, τα οποία δεν θα είναι δικά μου, θα είναι υπέρ του ελληνικού κράτους. Δώστε μου να κάνω μεγάλη επένδυση, προκειμένου και αυτά να προχωρήσουν. Γιατί να προχωρήσουν, ώστε να μπορεί να έρχεται το εμπόρευμα από τον Πειραιά, να μπαίνει πάνω στο βαγόνι και να φεύγει στην ενδοχώρα της Ευρώπης, που είναι για μένα το μεγάλο ζητούμενο. Που σήμερα είναι χαμένες αγορές που θα έπρεπε να είχαμε. Είναι δυνατόν στο Άργος και οπουδήποτε αλλού να χάνονται τα πορτοκάλια την ώρα που θα τα ζητούσαν οι Ρώσοι και να μην μπορούμε να τα πάμε? Επομένως, για μένα και η Ρωσία και η Κίνα, όπως άλλωστε όχι μόνο για την Ελλάδα, και για την Αμερική και για την Ενωμένη Ευρώπη, είναι παρτενέρ, εισάξι, πολυδύναμη, και πρέπει εμείς από τη δικιά μας την πλευρά, να το πω έτσι πολυμήχανα, να σκεφτούμε πώς θα κεφαλαιοποιήσουμε αυτές τις σχέσεις. Είμαι 100% υπέρ και ήθελα να το διανθίσω με αυτό το παράδειγμα. Το όνομά σας και την ερώτηση. Ρωδόπουλος Χρήσου, καθηγητής Πανεπιστημίου. Κύριε Σαμαρά, εδώ και 25 χρόνια ανήκω στο κανένα άλλο. Στο? Κανένα άλλο κόμμα. Ή κανένα από τους δύο. Στο κανένας. Τα νούμερα σας όμως είναι λίγο, που μόλις δώσατε, είναι λίγο λαθασμένα. Τα νούμερα που έχω στο χέρι μου είναι από το ΙΟΒΕ, τη ΓΕΣΕ, το Πανεπιστήμιο Αθηνών και την Τράπεζα Πειραιώς. Η ενεργία το Δεκέμβριο του 10 ήταν 15,9. Στατιστική ενεργία. Το Γενάρη του 12, 21,7. Η τελευταία μέτρηση Μαΐου 2012 είναι 23. Στην ιδιαιτερότητα της ελληνικής οικονομίας που γνωρίζετε, με τους πολλούς... 50% στην νεολαία. Αφήστε το αυτό. Αυτό θα το πάμε στην επόμενη φάση. Όπως γνωρίζετε, η ιδιότητα της ελληνικής οικονομίας, αυτοαπασχολούμενοι, επαγγελματίες, μικρά SME, κατατάσσουν αυτή τη στιγμή το Πανεπιστήμιο Αθηνών στο 32% την ανεργία. Αυτό στα μοντέλα τα ευρωπαϊκά, από την κοινωνική άποψη, αυτοί ορίζουν, αν θέλετε, κοινωνιολογικά τα μοντέλα, ορίζεται σαν μη κυκλική ανεργία. Δηλαδή είναι και η ανεργία η οποία, ακόμα και αν αύριο δώσεις 100 δισεκατομμύρια, δεν πρόκειται αυτόματα να ανατρέψει το ποσοστό της ανεργίας. Μου τρέπετε σε αυτό το σημείο ως καλύτερο. Να σας συνεχίσω, για να σας δώσω όλο το πλαίσιο, έτσι ώστε... Για το κυκλικό μισό λεπτό, γιατί είναι σημαντικό. Πείτε μου. Κυκλική ανεργία δημιουργήθηκε όταν τα μέτρα της ύφεσης δημιουργούσαν από μόνα τους νέα ύφεση, η οποία δεν επρόκειτο κανονικά να προκληθεί. Αυτή η νέα ύφεση λέγεται κυκλική. Όχι, είναι αυτή την οποία. Κυκλική ανεργία, είπα. Φώνε. Κυκλική ανεργία σημαίνει. Μα λέτε για την ανεργία ότι... την κυκλική. Ακριβώς. Κυκλική ανεργία, σας είπα. Άλλο, εντάξει. Πάμε τώρα. Αυτή τη στιγμή. Σας παρακαλώ να συντομεύσετε. Περιμένουν πάρα πολύ να μιλήσουν. Και να γίνετε πιο πρακτικός και λιγότερο θεωρητικός. Παρακαλώ. Αλλά δεν δώσει το πλαίσιο. Η μη ενεργή πολίτη οικονομικά είναι 4,3 εκατομμύρια. Μάιο του 12. Παιδιά, συνταξιούχοι και άνεργοι. Περίπου κάθε χρόνο έχουμε 100.000 παιδιά που τελειώνουν το σχολείο του Πανεπιστημίου και βγαίνουν στην αγορά εργασίας. Κοιτάξτε τώρα. Είπατε για τα 14,5 και τα 16,5 δις του ΕΣΠΑ. Θα σας πω κάτι. Από το 2001 έως το 2008, χρυσή εποχή με Ολυμπιακούς Αγώνες, δημιουργήσαμε 350.000 νέες θέσεις εργασίας. Οι 250.000 ήταν στο ευρύτερο δημόσιο. Έχετε δίκιο. Το ξέρω. Το πρωτογενές λοιπόν έλλειμμα αυτή τη στιγμή είναι 6,9% περίπου. Ακούστε τώρα κάτι. Οι κοινωνιολόγοι λένε ότι για κάθε 3 μονάδες ανάπτυξη έχουμε 1 μονάδα μείωση της ανεργίας. Όχι, μπορώ να σου το πω πώς είναι. Για κάθε 1 μονάδα αύξηση του ΑΕΠ έχεις 1 δισεκατομμύριο λιγότερο έλλειμμα και 50.000 νέες θέσεις εργασίας. Οι οποίες χωρίζονται. Είναι, μπορώ να σας πω, όπως το λέτε εσείς, είναι μικρότερο από το 1% που λέω. Μισό λεπτάκι. Οι οποίες χωρίζονται όχι κατά ανάγκη σε νέες θέσεις εργασίας, αλλά με το που θα ανεβεί το ΑΕΠ λιγάκι, σώζει εκείνους που επρόκειτο να πέσουν έξω και να δημιουργήσουν ανέργους. Να κάνουμε λοιπόν τώρα την αφαίρεση. Το γνωρίζετε πολύ καλά. Να ολοκληρώσετε, σας παρακαλώ πολύ. Παρακαλώ. Οτιδήποτε πάνω από 15% ανεργία θεωρείται παγκοσμίως μη διαχειρίσιμο. Το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Είμαστε στο 32. Να πάρω έστω τις 50.000. Ξέρετε σε πόσα χρόνια θα φτάσουμε με το μαγικό ραβδάκι του Χάρι Πότερ που αύριο το μείον 7 το πάει στο συν 3. Και ρωτάω το εξής. Δεν με ενδιαφέρει αν θα είναι ευρώ, η δραχμή, η Νέα Δημοκρατία, η ΣΥΡΙΖΑ. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου αυτό. Με ενδιαφέρει όταν αύριο, αντί να έχετε 500.000
κόσμο έξω από τη Βουλή, 300, 400, 500, έχετε 2 εκατομμύρια. Με 500 μέτρα παρακάτω τους αλλοδαπούς. Πώς θα διαχειριστείτε αυτή την εσωτερική πλέον κρίση? Μάλιστα. Τώρα βάλατε δύο άλλα ζητήματα δύσκολα και ο κόσμος σηκώνει τα χέρια του, αλλά εγώ να πω πάρα πολύ γρήγορα. Πρώτα απ' όλα, όταν λέτε για θέματα τόσο μεγάλα για την ανεργία, εγώ έρχομαι ακόμα πιο επιθετικά και απαντάω με τη λέξη επενδύσεις. Και βεβαίως, αν μιλήσετε για ένα κόμμα το οποίο λέει ότι πρέπει να φύγουμε από το ευρώ και να φύγουμε και από το ΝΑΤΟ, πείτε μου από ποια χώρα πρόκειται να έρθει επένδυση. Εγώ δεν ξέρω καμία. Ίσως η Ρωσία και η Κίνα, αν θελήσουν να γίνουν ευαγή ιδρύματα. Δεν το ξέρω. Αλλά μισό, όχι, λέμε για την ανεργία. Πρέπει να βοηθήσουμε μέσα από επενδύσεις. Η επενδύση είναι το κυριότερο απ' όλα. Και ταυτόχρονα, όσο μπορούμε, τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων, για να το πω στη γλώσσα, που έχει τον υψηλότερο πολλαπλασιαστή, 1,8, το γνωρίζετε. Για το θέμα τώρα ότι θα περιμένουν πιο κάτω οι μετανάστες, είναι ένα θέμα το οποίο, αν θέλετε, να το συζητήσουμε εξ αρχής, τεράστιο για μένα. Εγώ είμαι πάρα πολύ σκληρός πλέον σε αυτή την υπόθεση. Πιστεύω ότι αυτό δεν πάει άλλο. Πιστεύω ότι πρέπει να ανατραπεί από τη βάση του ο νόμος Ραγκούση. Πιστεύω ότι οι μετανάστες πρέπει να φύγουν όσοι είναι παράνομοι από την Ελλάδα. Δεν ξέρω κανένα μέρος του κόσμου που να κρατάει παρανόμους. Δεν ξέρω κανένα μέρος του κόσμου που ο αρχηγός κόμματος να λέει την ώρα της μεγίστης ανεργίας ότι πρέπει να δοθεί επίδομα ανεργίας και στους μετανάστες. Αυτό δεν το έχω ξαναδεί ποτέ. Λες και υπήρχαν χρήματα, δεν θα λείπαν από τους βαρέους ασθενούντες. Είναι ένα ζήτημα το οποίο, αν θέλετε, οι μετανάστες είναι ξεχωριστό και πρέπει να το συζητήσουμε επίσης. Μιλάτε χωρίς μικρόφωνο. Το ξέρω. Αλλά το ερώτημά μου είναι κάτι απλό. Εγώ συμφωνώ μαζί σας ότι θα έπρεπε όλα τα κόμματα να είχαν ψηφίσει το μνημόνιο και την Δανειακή Σύμβαση. Διότι δεν είπα ποτέ αυτό. Εγώ είμαι εναντίον του μνημονίου, δεν με καταλάβατε. Εγώ επιμένω στην άποψή μου ότι θα. Εγώ μίλησα για Δανειακή Σύμβαση. Ακούστε μας κάτι. Αυτή εγώ είμαι υπέρ της αλλαγής του μνημονίου. Μπροστά μας, εάν πρέπει να είμαστε ειλικρινείς με τον ελληνικό λαό, έχουμε. Θέλετε να είναι με το ευρώ 10 χρόνια μέχρι να αρχίσουμε να παίρνουμε μια ανάσα? Θέλετε με τη δραχμή να είναι 15? Ας είναι 15, ας είναι 20. Το κρίνει ο ελληνικός λαός αυτό. Μπορείτε να μου πείτε τα επόμενα 10 χρόνια πώς θα τα διαχειριστείτε με τέτοια κοινωνικούς στριγμούς και τεράστιες διαφοροποιήσεις στους μεν που θα έχουν έστω και τα 10 ευρώ και στους δε που δεν θα έχουν ούτε φαγητό? Προηγουμένως εξήγησα ακριβώς πώς θα βγούμε και πώς θα ανακάμψουμε. Το είπα από τα ΕΣΠΑ μέχρι τα τελευταία κονδύλια που είπα. Ελάτε, το όνομά σας και την ερώτησή σας. Δημήτρης Θωμάς, δημόσιος υπάλληλος. Θα χρησιμοποιήσω μερικές λέξεις από εσάς, κύριε Χατζηνικολάου, στην εισαγωγή σας. Να ρωτήσω το εξής. Οι πολίτες στις τελευταίες εκλογές αποδοκίμασαν πολιτικές και πολιτικούς. Πρόεδρε, με ποιους τώρα κυβερνήσετε? Ωραία, μια γρήγορη ερώτηση. Λοιπόν, να απαντήσει. Ελάτε. Πρώτα απ' όλα, εγώ πιστεύω ότι έκανα καθαρό από την πρώτη στιγμή που είδα το αποτέλεσμα των εκλογών ότι πήρα το μήνυμα. Και το μήνυμα του ελληνικού λαού ήταν σύνθεση, δηλαδή συνεργασία από τη μία, αλλά παραμονή στο ευρώ. Εγώ με οποιονδήποτε πιστεύει στη συνεργασία με όρο την παραμονή στο ευρώ συν την αλλαγή των όρων του μνημονίου, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δηλαδή και με το Πασόκ. Με οποιονδήποτε. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Με ιονδήποτε δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αρκεί να δηλώσει ότι είναι υπέρ της αλλαγής του μνημονίου στον τομέα που λέγεται ανάπτυξη και που επιμένω εγώ 100 φορές την ημέρα, λέω αυτή τη λέξη ανάπτυξη, δηλαδή θέση εργασίας, από τη μία, και από την άλλη να υπάρχει παραμονή στο ευρώ. Με αυτούς είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε. Και άλλη μια γρήγορη ερώτηση, πιστεύω. Έγινε μια καταγραφή από το ΙΚΑ των συνταξιούχων. Εμείς, σαν Υπουργείο Υγείας, καταγράψαμε τους δικαιούχους των κοινωνικών επιδομάτων. Βρήκαμε αρκετούς που είχαν εκλέψει. Δεν έχει επιστραφεί ούτε σέντς. Τελικά, αυτό το κράτος θα πάρει πίσω τα κλεμμένα? Και αν τα πάρει, θα τα ρίξει αυτά στο κουβά, χωρίς πάτος του χρέους, ή θα τα δώσει στις αντίστοιχες ομάδες? Γι' αυτό προηγουμένως φωνάζα και έλεγα ότι πρέπει να έχουμε το χρόνο να εντοπίσουμε εκείνες τις αιστείες της διαφθοράς. Για παράδειγμα, ποιος θα πίστευε ένα χρόνο πριν από σήμερα ότι θα είχαν βρεθεί μέσα σε ένα χρόνο 1 δισεκατομμύριο από συντάξεις μαϊμού? Αυτές οι συντάξεις μαϊμού βρέθηκαν, εντοπίστηκαν
Και πρέπει να βρεθούν και οι άλλοι χώροι όπου συμβαίνουν αντίστοιχα πράγματα. Εκεί είμαστε υποχρεωμένοι να τα κοιτάξουμε. Και γι' αυτό σας λέω. Τα χρήματα πώς θα πάρουμε, λέει. Πώς θα πάρουμε πίσω τα χρήματα. Πίσω τα χρήματα από αυτούς οι οποίοι είχαν τη συντάξη μαϊμού. Από αυτούς οι οποίοι έπαιρναν παράνομα τη συντάξη. Να σας πω κάτι. Και πεθαμένοι. Ασφαλώς. Από εκείνον είναι λίγο δύσκολο να τα πάρεις πίσω. Αλλά γενικά. Συγγενείς. Λέω λοιπόν το εξής. Ότι όταν αυτό διαπιστωθεί, όταν αυτό καταγραφεί ότι ο ΤΑΔΕ έκλεβε, στο μέτρο που επιτρέψτε μου να πω δεν είναι κανένα φτωχαδάκι, γιατί έτσι το αισθάνομαι να το πω, αλλά είναι κάποιος, κάποια δυνατότητα είχε, εγώ και το φτωχαδάκι αναγκαστικά θα πάει, γιατί έτσι είναι η δικαιοσύνη. Όλοι αυτοί θα τους περιποιηθεί η δικαιοσύνη στο 100% για να το επιστρέψω πίσω. Ελάτε, όνομα και ερώτηση. Είμαι ο Ζέκιος Λάμπρος, υποστράτηγος εν αποστρατεία. Κύριε Πρόεδρε, έχω ένα κακό ελάττωμα. Είμαι από γενεσιμνίου μου νεοδημοκράτης. Το κόμμα σαν αυτό, τον άλλον ελπίζω να μην είστε. Θα το δείτε. Θα το δείτε. Το κόμμα αυτό αρκετές φορές δεν πίκρανε στην καριέρα μου. Αλλά ειδικότερα από τα δύο τελευταία χρόνια με έχει σκάσει. Να πούμε κάποιες αλήθειες, κύριε Πρόεδρε. Όσο θέλετε. Μάλιστα. Δεν με πείσατε γιατί δεν κάναμε εκλογές το Δεκέμβριο. Τελεία. Σας είπα ξεκάθαρα. Θέλω εξηγήσεις. Έπρεπε να γίνει το κούρεμα. Τελεία. Δεν έχω άλλη. Με το κούρεμα. Δεν έχω άλλη απάντηση. Αλλιώς πηγαίναμε στη δραχμή. Επιτρέπετε. Ξεκάθαρα. Με το κούρεμα διαλύσατε με τη σύμπραξή σας εξ ολοκλήρω τη μεσαία τάξη. Το κούρεμα εμείς το αισθανόμαστε σαν μείωση σύνταξης και μισθού. Απλά τα πράγματα. Μιλάμε τώρα για τους ομολογιούχους το κούρεμα. Μιλάμε εκείνοι οι οποίοι χρωστά. Όχι αυτό, τα ταμεία. Μισό λεπτάκι. Για τα ταμεία σας είπα. Προηγουμένως απάντησα. Δεν κουρευτήκανε. Ασφαλώς κουρευτήκανε. Έχω απάντηση σε αυτό. Πώς θα τα πάρουν πίσω. Έχω απάντηση. Όχι. Πότε. Να την ακούσουμε. Η απάντηση είναι ότι τόσο οι ομολογιούχοι, με τους οποίους έχω συναντηθεί πολλές φορές, τον πρόεδρό τους και όλους, όσο και τα ταμεία, υπάρχει μια διαδικασία που έχει μπει μπροστά και η οποία μάλιστα έχει και την έγκριση, προσέξτε, την πιο δύσκολη, του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ότι είναι δυνατόν από τα χρήματα τα οποία είχαν δοθεί για την αποζημίωση του μισού. Δεν είναι, το μισό χάθηκε. Από αυτά που δόθηκαν για την αποζημίωση του άλλου μισού, αυτό το 15%, για το 15 λέω που δόθηκε με φρέσκο χρήμα. Μάλιστα. Έχει βγει μια μελέτη, στην οποία είμαι. Αυτή η μελέτη προβλέπει ότι με αυτά τα χρήματα, δεν είναι μόνο νομολόγο, ένα κομμάτι έχει δοθεί σε ΚΑΣ. Διακόπτετε χωρίς μικρόφωνο και ακούτε μόνο εσείς τον εαυτό σας. Θα σας λοιπόν παρακαλέσω, θα έρθω από εκεί σε λίγο. Με αυτή τη διαδικασία, να μην πάμε μακριά, εν πάση περιπτώσει, είναι δυνατόν με τις σημερινές τιμές αυτών των μετοχών που είναι πάρα πολύ χαμηλές, των ομολόγων που είναι πάρα πολύ χαμηλές, να υπάρχει μια διαδικασία τέτοια, η οποία θα αποδώσει και πάλι στο 100% και στα ασφαλιστικά ταμεία και στους ομολογιούχους. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέω. Και επιπλέον, θέλω να σας πω ότι προβλέπεται από το πρόγραμμά μας ότι για το ζήτημα που λέγεται ασφαλιστικά ταμεία, εμείς θα προβλέψουμε από την ακίνητη περιουσία, από την περιουσία, εν πάση περιπτώσει, του δημοσίου του κράτους, να δοθούν αποζημιώσεις σε αυτά τα ταμεία. Διότι διαφορετικά τα ταμεία καήκαν. Ας το ελπίσουμε. Δεν έκανε ερώτηση. Ολοκληρώστε. Δεν έκανε ερώτηση. Α, χωρίς ερώτηση μιλάμε μισή ώρα. Αλήθεια. Ελάτε, κάντε την ερώτηση. Είπατε για τις αδικίες στο πρόγραμμά σας, λέτε, και περίμενα να το ρωτήσω, με προλάβανε κάποιοι κύριοι πιο μπροστά, αλλά δεν μου άρεσε απάντηση. Δηλαδή, πάλι θα μου πείτε μετά ότι δεν κάνατε ερώτηση, γιατί πάλι κάνετε σχόλιο. Είναι το τελευταίο. Ένα 20 με 30% των εργαζομένων δεν έχει πειραχτεί από την κρίση. Αυτούς δεν θα τους πιάσετε ποτέ. Δηλαδή, μόνον θα δικαιώσετε. Ποιοι είναι αυτοί που δεν έχουν πειραχτεί? Ποιοι είναι αυτοί? Διευθυντές οργανισμών. Στρατηγέ είσαι και μαρτυριάρης, βλέπω. Έχω άδικο. Δίνεις αυτούς που δεν πιάσανε. Έχω άδικο. Ποια δικαιοσύνη μιλάμε? Εκεί που δεν έχουν πειραχθεί οι υψηλόμισθοι, οι υψηλόβαθμοι, ό,τι θέλετε πείτε το, Τράπεζα της Ελλάδος μου λένε εδώ πέρα, ασφαλέστατα θα είναι απαράδεκτο. Δεν το γνωρίζω αυτό που λέτε. Εκεί που πρέπει να πειραχθούν, έχει πειραχθεί ο χαμηλός συνταξιούχος και μου λέει η Τράπεζα της Ελλάδος. Ότι το έκλειψα. Ακούω. Το μικρόφωνο. Με ποιους θα κυβερνήσετε?
Όχι με, με ποιο πέρα. Κόμμα. Όχι, συγγνώμη, με ποιους τι εννοείτε. Με ποιους, με αυτούς που κληρονομήσατε από τον κύριο Καραμαλή και κατέρευσε χωρίς να το καταλάβουμε το γιατί, ή με τους δανεικούς από τον Πρωθυπουργό του Τιτανικού. 8 ερωτήσεις κάνατε, στρατηγέ. Στρατηγέ, εδώ είμαι εγώ στρατηγός, στην καρέκλα σου. Θα πάρω απάντηση. Βεβαίως, αμέσως. Στρατηγέ. Ποιους θα κάνετε υπουργούς εννοεί. Στρατηγέ, όπως θυμάσαι από το στράτευμα, είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχουν και σταγματάρχες και ταξίαρχοι και από κάτω κτλ. Οι διάφοροι. Εμείς είμαστε ένα κόμμα το οποίο έχει ιστορικά κυβερνήσει πολλές φορές τον τόπο. Το ερώτημα πραγματικά, αν υπάρχει κυβερνησιμότητα, θα έπρεπε να ήταν προς το ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Θα έπρεπε να ήταν προς το ΣΥΡΙΖΑ με ποιους θα κυβερνήσουν. Εγώ μπορώ να σας πω ότι η Νέα Δημοκρατία διαθέτει πλούσιο υλικό. Δεν είναι ανάγκη να είναι εκείνη που ήταν, προσέξτε με. Αλλά το κυριότερο, έχω έρθει και έχω κάνει μια μεγάλη τομή στα πράγματα. Έχω πει ότι εγώ πιστεύω και είναι στα θέματα των αλλαγών του Συντάγματος ότι θα πρέπει να γίνει επιτέλους ο διαχωρισμός εκτελεστικής, νομοθετικής και δικαστικής εξουσίας. Δεν μπορείς να είσαι, κύριε, ταυτόχρονα υπουργός και βουλευτής. Δέσμευση. Αυτό, δέσμευση 100% δικιά μου άποψη. Καθίστε. Κυρίαρχη άποψή μου είναι. Πείτε. Αλλά προσέξτε, αυτό δεν θα γίνει σε μια μέρα μέσα. Αυτό θα προσπαθήσω από την πρώτη στιγμή να φέρω εκτός Βουλής άτομα σε θέσεις υπουργικές ακόμα, όχι επειδή πρέπει να είναι αυτοί, επειδή έχω ένα κριτήριο, αξιοσύνη, όποιος είναι καλύτερος. Μάλιστα. Και δεν σας κρύβω, για να τελειώσω ο Νίκος, συγγνώμη, ότι ήδη έχω προσπαθήσει από το χώρο τον επιχειρηματικό, από τους ανθρώπους οι οποίοι είναι πιάτσα και οι οποίοι αποδίδουν και είναι γνωστοί ότι είναι πετυχημένοι. Έχω προσπαθήσει. Είναι δύσκολο να βρεθούν σήμερα, διότι ο καθένας προστατεύει την εταιρεία του και το κομπόδεμά του. Είναι δύσκολο σήμερα. Αλλά σας λέω ότι η Ελλάδα έχει εκπληκτικά πρόσωπα τα οποία μπορούν σε θέσεις συγκεκριμένες να αποδώσουν τα μέγιστα. Μάλιστα. Και αυτό θα προσπαθήσω να κάνω. Πώς είναι το όνομά σας? Σάββας Χαράλαμπος. Ο κύριος Σάββας Χαράλαμπος θα κάνει την πρώτη ερώτηση μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Μικρή διακοπή και επανερχόμαστε. Πάω και στον Κινέζο. Εγώ, φίλε, όταν σκέφτομαι τη νέα εποχή, τι μόνοτε, μου έρχεται στο μυαλό. Νόσα, νόσα, ασύ, você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Νέα εποχή, τι μόνοτε, με τα νέα προγράμματα OTE Double Play. Άλλο να στο λένε κι άλλο να το βλέπεις. Μπες στη νέα εποχή για να σερφάρεις γρήγορα και αξιόπιστα με Connex και να μιλάς απεριόριστα προς όλα τα σταθερά σε νέες απίστευτα χαμηλές τιμές. Έλα και εσύ στον ΟΤΕ και απόκτησε το δικό σου Double Play. Από τον ΟΤΕ. Χωρίς την ελιά θα ήταν μία ακόμη ξανθιά. Χωρίς το φρουτόδες άρωμα, την πιο απαλή γεύση, το μοναδικό χρυσόξανθο χρώμα και το όνομα Kaiser θα ήταν μία ακόμη ξανθιά μπύρα. Μία νέα στάρ γεννήθηκε από την Kaiser. Υποδεχτείτε την. Kaiser Blonde. Η βελούδινη πλευρά της Kaiser. Με τη Chevrolet έχετε καινούριο αυτοκίνητο και περισσεύουμε τριτά για τις καθημερινές σας ανάγκες. Με 50 άτοκες δόσεις, εκπτώσεις έως 3.500 ευρώ και στις εκδόσεις diesel. Απλά έλατε σήμερα σε μια έκθεση Chevrolet. Σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία, μόνο η σωστή εκπαίδευση ανοίγει δρόμους. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 30 χρόνια μπροστά στην ιδιωτική εκπαίδευση στην Ελλάδα. Αναγνωρισμένο από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και το Βρετανικό Συμβούλιο Πιστοποίησης, σε αποκλειστική συνεργασία με κορυφαία δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει το μεγαλύτερο εύρος επιστημών. Διαθέτει ιδιόκτητο κάμπους στα πρότυπα των μεγαλύτερων πανεπιστημίων του κόσμου. Συνεργάζεται με τους πιο έγκριτους ακαδημαϊκούς και επιστήμονες και διαμορφώνει τους ηγέτες του αύριο σήμερα. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Θα σου πω τώρα κάτι. Κάτι να το ξέρεις πριν από όλους. Πίσω από την κρίση είναι η εξωγήινη. Τι λέει ρε μας τώρα. Και θα μου πεις που το ξέρεις ρε Μιτσάρα. Μου το έχουν πει οι ίδιοι. Είναι παντού. Βρίσκονται ανάμεσά μας. Είναι η γυναίκα του καφετζή. Έχεις δει κάτι αυτιά που έχει? Τι μαθαίνει κάνει σήμερα? Εσύ από πού ενημερώνεσαι? Real.gr. Η ειδική στην ενημέρωση.
Opel Astra κυριαρχεί στην κατηγορία του. Ζήστε την εμπειρία Astra με οικονομικούς κινητήρες βενζίνης και δίζελ για χαμηλή κατανάλωση και χαμηλές εκπομπές ρήπων. Αποκτήστε τώρα το best seller της κατηγορίας με ελάχιστο όφελος 3.000 ευρώ. Opel. Wir leben Autos. Έχω μιλήσει και στο παρελθόν για την ανάγκη της εσωτερικής υποτίμησης. Πιστεύω πως η λύση θα προέλθει μέσα από μια πολιτική ακόμα μεγαλύτερης λιτότητας. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να τονίσω ότι είναι απαραίτητη τόσο η αύξηση των φορολογικών συντελεστών, όσο και η περαιτέρω μείωση μισθών. Θα μας τρελάνεις, ρε δικέ μου. Ούτως ώστε την επόμενη δεκαετία. Θα μας τρελάνεις τελείως. Ρε μαν, το ξέρεις ότι η Anytime δίνει πλήρη οδική βοήθεια σε όλα τα προγράμματα? Αχ, το ξέρω. Και 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό. Με ένα τηλεφώνημα, καθάρισες. Τα άμαθα, άσε, σου λέω, τα άμαθα. Και πώς ένιωσες? Έπεσα από τα σύννεφα. Κάποιο σοβαρό λόγο θα έχεις για να μην έχεις κάνει ακόμα ασφάλεια αυτοκινήτου Anytime. Γιατί με πλήρη οδική βοήθεια σε όλα τα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση και μόνο από 156 ευρώ το εξάμηνο, δεν συγκρίνεται με τίποτα. Anytime από την Inter-American. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Χάρης Αλεξίου, εμφύλιος έρωτας, 1984. Και εγώ θα ζήσω. Μαζί, Tom Jones. Όλες οι μεγάλες επιτυχίες. Μη χάσετε το δεύτερο CD και Real Taste, πιάτα καλοκαιριού, γεύσεις από την Άξο και γλυκά από Μαρέγκα. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. 40.000 ευρώ μετρητά. Τέσσερις τυχεροί αναγνώστες που θα βρουν τις επιταγές στις σελίδες της εφημερίδας κερδίζουν αμέσως από 10.000 ευρώ. Αυτή την Κυριακή μη χάσετε τη Real News. Πεσμένες επιδόσεις. Ανεβάστε τις με το Men Sex. 9 στους 10 άντρες λαμβάνοντας Men Sex βελτίωσαν φυσικά τη στιτική τους λειτουργία. Ανεβάστε αυτοπεποίθηση και ερωτική ζωή στα ύψη. Men Sex. Φυσικά σε ξεσηκώνει. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Ήρθε το νέο Peugeot 208. Με κινητήρες βενζίνης και δίζελ. Νέο Peugeot 208 από 10.930 ευρώ. Σου πίσω στο Eurogold. Από 5 έως 9 Ιουνίου στη MediaMarkt αγόρασε οποιαδήποτε τηλεόραση στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς, γκαραντί. Άρπαξε την ευκαιρία να βάλεις τον κολλάκι στο Eurogold και πάρε όλα τα λεφτά σου πίσω αμέσως. Πρόλαβε, παιχταρά μου. MediaMarkt. Δεν είμαι και χθεσινός. Το αγαπημένο σας Qashqai, τώρα και με diesel κινητήρες 1500 και 1600 κυβικά με 130 άλογα 2x4 και 4x4. Νέο Nissan Qashqai. Δικό σου από 15.990 ευρώ.